Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Hot Chili. Είμαι ο Γιούβι, η αλλιώς φρήμης, και σήμερα έχουμε μαζί μας την Ghetto F***ing Queen. Θα της κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα θα είναι οι δικές σας, ερωτήσεις κοινού. Τα social τα βρίσκεται παντού εδώ πέρα. Οπότε ξεκινάμε κατευθείαν με τα εύκολα. Και θέλω να μου πεις. Να. Πώς είσαι? 23, τώρα κλείνω από 4 το καλοκαίρι. Ερωτάνε αν είσαι ελεύθερη ή αν είσαι στη σχέση. Είμαι ελεύθερη αιωνίως. 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 Δεν κάνεις σχέσεις? Όχι, πολύ δύσκολο. Είσαι τις φάσεις δηλαδή, έτσι καλά να περνάμε και γεια σας? Όχι ακριβώς, ρε φίλε, απλά δεν θέλω και την ούλτρα δέσμευση. Γιατί μόλις πάει μπροστά εκεί, λίγο δεν ξέρω, φρικάρουμε μαζί, δεν έχω μπλέξει με κανένα normal. Αρχίζουν ζήλες ιστορίες με τη δουλειά μου να βγάζουν κόμπλεξ, οπότε δεν μπορεί να κάθομαι να δρώω το ξύσιτι τώρα από τον καθένα. Έχουμε και δουλειές. Μυαλώσεις το χρήμα, ε? Αντικειμενικά. Λένε, εγώ δεν το ξέρω αυτό, ότι κάποια στιγμή είχες ανεβάσει ένα story ότι είσαι έγκυος. Να. Είσαι έγκυος? Όχι. Ήσουν έγκυος? Όχι. Τότε γιατί το ανέβασες? Ρε φίλε, το έκανα και στο story αυτό της προάλλας, δεν ξέρω πόσοι το είδανε, αρκετοί λογικά θα το είδανε. Το έκανα γιατί είστε χοντροφοβικοί και έχω πάρει 4 κιλά, ωραία. Και φορούσε ένα φόρεμα στο κιάμα, το είπα ένα κόκκινο. Και μου λέει ο σκηνοθέτης μου για πλάκα, ο Ντάνι Ντάρλας, φαίνεσαι σαν έγκυος. Και του λέω, φίλε, λέει, θα τους ρολάρω, ότι είμαι έγκυος. Μου λέει, ναι. Και πριν προλάβω να το βγάλω εγώ φόρα, άρχισα να με ρωτάνε αν είμαι έγκυος. Και να το γράφουν φουλ στα τίτλα. Και είμαι σε φάση. Ναι, είμαι. Ναι, εφόσον. Όχι, ξέρετε, το σκέφτηκα σε φάση ότι θα πουλήσει πιο πολύ το να είμαι έγκυος από το να έχω βάλει κιλά. Okay, και θα φάω λιγότερο χέρι, που εν τέλει το ίδιο χέρι δεν έφαγα. Μετά μου έλεγαν ότι έριξα το παιδί. Ναι, ότι ναι, δεν ναι. Είμαι. Ναι, τρέλες, ώρα. Τα κλασικά, ναι. Ωραία. Okay. Αγαπημένο τραγούδι σου, δικό σου. Μου δεν έχει βγει. Έχεις κάνει κάτι με κοπέλα? Όχι. Straight. Κοίτα, είμαι straight. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα ήθελα να το δοκιμάσω. Για την ώρα δεν μου βγαίνει κάτι τέτοιο. Έχω πάει σε κάτι πάρτι που ήταν από φίλους μου οι οποίοι είναι. Ξέρεις, LGBTQ κλπ. Του μεταξύ ήταν πολύ αστείο γιατί ήμουν πιτσιρίκα και παίζαμε θάρρος αλήθεια και τέτοια. Και κάπως πάει κουβέντα στο ότι είμαι straight και απλά γυρνάνε 5-6 κοπέλες και με κοιτάνε έτσι. Είσαι straight. Ξέρετε τι μου. What the fuck. Ρωτάγανε αρκετοί αν θα έκανε striptease. Αμερική είναι εύκολα, ρε φίλε. Ναι. Ναι, γιατί Αμερική απλά πα, σου πεντά λεφτά και φεύγει. Εδώ πέρα το έχουν κάνει. Δεν είναι το ταμπού, κλάδι με το ταμπού. Εδώ πέρα επειδή έχω φίλες strippers και είναι και πολλά χρόνια μία συγκεκριμένη που είναι πολύ καλή μου φίλη. Όχι τώρα μάρκες, όχι να σε κεράσουνε, όχι πριβέ, όχι χίλιες δυο μάρκες και τα μπλέκουν με άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο χορός. Ναι, ενώ το pole dancing, το stripping δεν με χαλάει, μου αρέσει. Εντάξει, όχι τώρα αυτά που παίρνουν με τα παιχνίδια και αυτά και τα έχουν στον αέρα και τα βάζουν, δεν ξέρεις. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Αλλά γενικότερα το έχουν συνδυάσει πάρα πολύ, pole dancing, άρα όλα τα υπόλοιπα. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι απλά έτσι, είναι σε σάκος χορός το ποντάζι. Ναι, ναι. Το stripping είναι πολύ πιο extreme. Πώς και άνοιξες OnlyFans? Εντάξει ρε, πόσο καιρό θα δουλεύεις τώρα στην εστίαση στην Ελλάδα, ξέρω εγώ. Δεν παίρνω 800 ευρώ το μήνα και να έχω τώρα να μην κάνω τίποτα για να κάνω ένα κλιπ επί 2-3 μήνες, να παίρνω το ρούχο ή τίποτα. Που δεν θα μπορούσα να κάνω αυτά τα κλιπ αν δεν είχα το OnlyFans. Εντάξει, απλά δεν μπορείς ρε φίλε. Εγώ δεν άντεχα αυτή τη ζωή. Και είτε ήμουν σερβιτόρα και έβγαζα 700-800 ευρώ, πάλι με έβριζαν. Τώρα τουλάχιστον με βρίζουν, αλλά βγάζω και λεφτά. Οπότε μπορώ να πούνε ό,τι θέλω. Τώρα θα πάμε στις δικές μου ερωτήσεις. Πάμε. Θέλω να μου πεις δύο θετικά και δύο αρνητικά σου. Λοιπόν, είμαι αρκετά, όχι γκρινιάρα, υπεραναλύω καταστάσεις, οπότε σπάρω λίγο. Αυτό το αρνητικό. Το άλλο είμαι οξύθυμη. Ναι, αλλά δεν είμαι με τα πάντα, δηλαδή μπορώ να κάνω πολύ υπομονή με κάτι τη μια μέρα και την άλλη απλά να φρικάρω με το παραμικρό και να κάνω πολύ εύκολα μπαμ, ναι. Θετικά έχω χιούμορ, τώρα πώς το κάνει και δεν το καταλαβαίνω και δεν το καταλαβαίνουν, ναι. Νομίζω ότι είμαι ριστική και είμαι πάντα αυτός μου. Υπάρχει κάτι που έχεις μετανιώσει γενικότερα και αν ναι, τι θα ήταν αυτό και τι θα άλλαζες, ας πούμε? Ναι, εντάξει, πολλά πράγματα μετανιώνεις στη ζωή σου ρε φίλε, όχι μόνο ένα, αλλά με αυτά εξελίσσεσαι, δηλαδή σίγουρα, από τα λάθη μαθαίνεις τα σωστά. Τώρα αυτό που θα άλλαζα σίγουρα θα ήταν, θες να σου πω πάνω σε καταστάσεις ή στη συμπεριφορά μου. Πες μου, συμπεριφορά σου, πούμε κάτι. Να είχα πιο πολύ θράσος όταν ήμουν μικρή. Όχι κακό θράσος όμως. Okay. Δηλαδή να μην αφήνω ανθρώπους που έβλεπα ότι με εκμεταλλεύονται να με εκμεταλλεύονται, κυρίως σε επαγγελματικό επίπεδο. Θέλω να μου βάλεις σε σειρά ύπνος, σεξ, ναι. Λεφτά, φαγητό και φήμη. Φήμη. Ναι. Okay, αυτό είναι πιο τρίκ. Λοιπόν, η φήμη θα πάει τρίτη, θα στα πω λίγο μπερδεμένα. Τη φήμη θα την βάλουμε τρίτη, γιατί η φήμη φέρνει και τα λεφτά, και, αλλά όχι απαραίτητα την ψυχική υγεία. Πρέπει να μπορείς να το διαχειριστείς. Πρώτον τον ύπνο, γιατί άμα κάτσω πάνω από το normal, άϊπνι, με πιάνω τα χικαρδίες για πλάκα. Δεύτερο το φαγητό. Τέταρτο, και ποιο άλλο έμεινε? Τα λεφτά. Καλά, δεν το άλλο τελευταίο, αλλά οκ. Α πούμε τελευταίο το σ. Ναι. Έχει κερατώσει.
Όχι, ποτέ. Σε έχουν κερατώσει? Όχι, γιατί δεν είναι μόνο μία σχέση είχα. Okay. Κάνουν εκεί έτσι ψηλό. 6 μήνες. Και ήμουνα, ερχόμουν Αθήνα για να τον βλέπω και μου ήταν υπερτοξικός. Εξαποστάσεως. Ναι. Και ερχόμουν ανά μία με δύο εβδομάδες Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη με το τρένο τότε που ήταν και 7 ώρο. Έχεις κάποια τραυματική εμπειρία από άντρα? Από άντρα. Ναι, ρε μπρο, αλλά είναι λίγο βαρύ τώρα, δεν ξέρω. Είχα εκεί περνάω σε ένα παλιό μορφητικό. Και μια μέρα είχε μεθύσει και μου είχε κολλήσει αρκετά. Εντάξει, όχι σε πολύ βαθμό να νιώσω πολύ άβολα, αλλά και πάλι ρε φίλε, εκεί πέρα ξέρει μόνο που κάνει αυτή την κίνηση. Είναι πολύ κρίμα. Σε τι ηλικία ήσουν? 18. Εντάξει, μου ζήτησε συγγνώμη την επομένη, μου είπε ότι δεν ήθελα να νιώσω άβολα κλπ. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να του λέγανε να μου λέγει ότι ξέρει τι, κατά λάθος έγινε. Οπότε εντάξει, λίγο ναι. Θέλω να μου πει έναν creator που συμπαθεί και έναν που δεν θέλεις να το βλέπεις. Κοίτα, έναν που συμπαθώ, αλλά δεν είναι ότι το συμπαθώ, ξέρω εγώ, μα γιατί τον ξέρω, κομπλέ vibes έχουμε, ξέρω εγώ, απλά μου αρέσει το content του, ναι. Γιατί είναι ψηλοτρόλινο, χάκι. Okay. Αλλά γενικά δεν βλέπω YouTube, αλλά αυτού θα μπω να δω σε αυτά, τύπου που λέει τι παιχνίδι έπαιξαν ναι, αυτοί, ναι, 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 ναι. Λίγο ASMR και τέτοια που ανεβάζει. Τώρα, αντιπάθεια δεν έχουμε κανένα πολύ συγκεκριμένα, πιο πολύ με γυναίκες. Ξέρω, οι Google και αυτές θεωρούνται creators. Ναι. Ναι, γιατί δεν βλέπω να έχουν κάτι creative, γι' αυτό ρωτάω. Αυτή η Google δεν μ' αρέσει. Θέλω να μου πεις τους top 3 Έλληνες rappers για σένα. Ωραία. Γενικά δεν ακούω ελληνικό rapper από τους δικούς μου. Okay. Πολύ δύσκολα. Top 3 ρε φίλε σίγουρα θα πω το Strat. Γιατί είναι αλυταριό μεγάλο, είναι real η μουσική του, είναι αυτό που γουστάρω όντως να ακούω όταν ακούω trap. Ο Μάτλι μ' άρεσε φουλ και ακόμα μ' αρέσει. Οκ, ξέρεις, συνηθισμένη απάντηση πλέον. Δυστυχώς, ευτυχώς. Και ο Σνίκ. Οκ. Τρεις χειρότεροι. Τρεις χειρότεροι. Που τσέχει μπόρεσε. Τρόλ, ρε. Τώρα θα σου πω. Όχι σε προσωπικό επίπεδο, όμως μουσικά. Μουσικά. Okay, μουσικά. Γιατί είναι λίγο ευαίσθητοι. Oh. Μπορεί να πέσουν παρεξηγήσει τώρα και να μα. Μουσικά. Να μα παίρνουν τηλέφωνο και να μα απειλούν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει ο Γιόλτε. Ξεκάθαρα μουσικά δεν το ξέρω το παιδί. Respect για τη δουλειά του. Δεν μ' αρέσει αυτός ο SMG Σούλη, πώς το λένε. Και ποιος άλλος, ρε φίλε. Αυτός με τον Τζέτσκι. Θέλω να μου πεις τα περισσότερα λεφτά που έχεις βγάλει από τραγούδι. Ναι. Και τα περισσότερα που πλήρωσες για βίντεο κλιπ. Ωραία. Επειδή το πρώτο μου συμβόλαιο με την άλλη εταιρεία που είχα ήταν 360, που αυτό τι σημαίνει, μου τα πληρώνουν όλα. Και μου κρατάνε ότι εισπράττουν από Spotify και λοιπά. Οπότε δεν έχω πληρωθεί ακόμα από Spotify και αυτά, από YouTube. Okay. Η πρώτη πληρωμή που θα πάρω είναι τώρα με τις 10-5. Που θα πάρω επιτέλους σοβαρά λεφτά. Και πώς έχω επενδύσει σε κλιπ, τα περισσότερα 7.500. Έναν διάσημο που στην πέφτει σε μηνύματα ή και έχεις κάνει κάτι. Κοίτα με... Τελευταία δεν μου την πέφτουν. Όταν πριν γίνει ο ράπερ μου την έπεφταν πιο πολύ. Για να σ' ανοίξω, δεν θα βρει κάποιον διάσημο να μου την πέφτει. Okay. Τους έχω τρομάξει λίγο. Καλά, να σ' άθελα. Έχω κάνει κάτι με ένα μπασκετμπολίστα, ρε μπρο, αλλά δεν θυμάμαι καν πώς το λένε. Ναι, ήταν φάση One Night Stand, ξέρω εγώ. Όταν μου ξανάστηκα, αλλά εγώ εξαφανίστηκα γιατί είχα κάνει τζάκι τον κόλλο μου. Πόσα έχει βγάλει συνολικά από το OnlyFans? Βάλε, τα μπάσκετ. Ήθελα να απαντήσω σε αυτό, ήμουν σίγουρα τα ρωτήσει. Ήθελα να απαντήσω. Αλλά λίγο κολώνω τώρα. Σε λυπάμαι. Αδερφό, σηκώ τον μπουκέ στην μαμά του. Κυρία μου, ευχαριστούμε. Και θα μου πει, με άρεσε το 10 πόσο καίει. Όχι, μια χαρά είναι. Τι φακά. Δεν αντέχω τα καρτέρα, ρε πιστόπα. Κάνα νομίζω ότι είναι μια χαρά. Στην αρχή ήταν. Εν τω μεταξύ, παλιά αυτό το βάζα σε χοντό. Έπαιρνα χοντό, κρατικό, σε εκείνα τα fast. Έβαζα την καμαγιονέζα, ρίγανη και την καταμπάσκο. Πόσο του βάζεις μάρες το 10 στο πάψιμο? 5-6. 5-6. Να αφήνω να φάω. Τώρα πάμε στο quiz. Υπάρχει χιλιάδες χρόνια. Α, τι πως έχεις μνημέ. Τον ήπια. Υπάρχει χιλιάδες χρόνια. Χιλιάδες, ναι. Αλλά δεν είναι ποτέ πάνω από ενός μήνα. Τι είναι? Ο αέρας. Όχι. Τι, η μύγα. Έχεις ήδη απαντήσει, οπότε... Η μύγα είναι. Όχι. Τι είναι? Το φεγγάρι. Κάτι 30 μέρες δεν είναι. Και γιατί δεν είναι αρκεί πάνω από ένα μήνα? Γιατί κάτι 30 μέρες δεν είναι. Αλλά φ***ν τρόλες δεν. Για πάμε στην επόμενη. Αχ. Ανοίγουν τα ρουθούνια. Στράγγιξε. Αυτή μου αρέσει πολύ. Σε γεύση είναι η καλύτερη από όλες. Ναι. Είναι λίγο πιο ήπια ρε φίλε γιατί πιο καλή γεύση. Σε κοιλιά αλλά δεν σπαστικό κάψιμο. Μπράβο. Τσουπέκ, τσουπέκ. Και τώρα πάμε στο θάρρος. Α, ναι, μια πες. Το πρώτο είναι τηλεφωνική φάρσα. No. Με κάποιες λέξεις που θα σου δώσω εγώ. Οκ. Okay. Γκάνια.
Ναι. Βασιλόπιτα. Τι λέει ρε μαλάκα. Και Άγιος Βασίλης. Θα πρέπει να βρεις ένα θέμα που να τα ταχώσεις όλα μαζί μέσα. Στέλνα, λοιπόν. Πάρ' τον τύφ. Έλα αδερφέ μου, τι κάνεις? Καλά, εδώ τρώω καρμπονάρα. Ω, μια γαρά. Να σου πω ρε φίλε, θα κόψουμε βασιλόπιτα στο στούντιο, ξέρεις τίποτα? Για βασιλόπιτα. Ναι, κάτι τέτοιο νομίζω. Μίλησα με τον Στράτ και μου είπε. Σκάσε Άγιος Βασίλης. Όχι σήμερα ρε. Α, δεν ξέρω. Θα σκάσει Άγιος Βασίλης, κάτω, ξέρεις, θα γίνει έργο. Ναι, με χιόνια. Εν τω μεταξύ, είδες τι έγινε με τα γίδια ρε στο Instagram? Α, που τσακώνονται όλοι. Ναι ρε, μας άμειξε παρθένες εκεί πέρα, τι να είναι. Λες και να πάω να βγάλουν τα γκάλια να πούμε. Box και... Ξέρουν τι κάνουνε, μπρο. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλά, να σου πω την αλήθεια και εγώ τώρα, τηλεφωνική φάρσα είναι, αλλά σου πήγα πολύ καλά τη φασούλα. Μου ήρθε πολύ καλό το έργο, είσαι συνέντευξη. Ε, φίλε, καλά, ξέρουν τι κάνουνε, γιατί... Α, καλά, συνεχίζω. Δίψα, γαμάρε, μαγιές. Το επόμενο θάρρος... Να. Πω, ανυπομονώ να το ξεστομίσω. Χριστέ μου. Πες να μην κοιμώσουν γι' αυτό, ξέρω εγώ. Θέλω να ανεβάσεις story. Α, καλά. Τραγούδι της Κίμη. Και να πεις ότι γαμάει και πως κάνει support χωρίς ύφος ηρωνίας. Σιψαρο και τσουρίκ, τσουρίκ! Βάλω να φάω. Εγώ πάντως το ξέρω ότι θα το κάνεις, οπότε γι' αυτό το βάλα. Subscribe. Μπράβο. Like. Mm-hmm. Comment. Καλό. Follow εμένα και το Γιούβι, το Γιούβι και εμένα. Καλώς. Και να μην είστε κομπλεξικοί. Θέλω να μου πεις, ναι, ένα επόμενο άτομο που θες να έρθει εδώ. Α! Για να κάνω βίντεο μαζί. Ωραία. Τον Diff. Τον Diff. Ναι, θα πέσει πολύ γέλιο, να ξέρεις. Diff σε περιμένω λοιπόν. Diff. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Όντως δεν έγραφα. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, τρολάρεις τώρα τη σχέση. Παρακαλώ, όχι, δεν έγραφα. Εμένα βρήκες ρε φίλε.